κόσμο να αναλύσουμε το Θεό, αυτά δεν βοηθάνε καθόλου. Κάθε φορά που λες Ιησούς σε λατρεύω, το Άγιο Πνεύμα έρχεται απλά στη ζωή σου. Και όταν έρχεται το Άγιο Πνεύμα σε κάνει και βλασταίνεις. Δεν διδάσκουμε θεωρία και φιλοσοφία, διδάσκουμε πνευματική σχέση με το Θεό που κάνει τον άνθρωπο και λαμβάνει ζωή. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός είναι απλός Θεός. Και μας βοηθάει να καταλάβουμε την απλότητα με τον Κύριο για να μπορούμε να εργαστούμε απλά στη ζωή μας και να έχουμε ιδιαίτερη χάρη. Σήμερα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολλοί άνθρωποι σου λένε ο Θεός δεν ενεργεί σήμερα, δεν θεραπεύει, δεν απαντάει, δεν δίνει το Άγιο Πνεύμα, δεν δίνει χαρίσματα, δεν ακούει προσευχές. Για ποιο λόγο να το κάνει ο Θεός, άλλαξε. Άμα θα δούμε σε όλη τη γραφή, ο Θεός λέει κάτι πάνω. Εγώ είμαι και το Α και το Ω. Που σημαίνει δεν αλλάζω ποτέ. Είναι δυνατόν να αλλάξει ο Θεός. Δηλαδή ο Θεός γιατί απάντησε στον Αβραάμ, γιατί απάντησε στον Ιωάννη στην Πάτμο και σε μένα δεν μπορεί να απαντήσει. Δεν μπορεί να αλλάξει ο Θεός. Είναι το θέμα τι πιστεύω. Πολλοί λένε αν ο Θεός θέλει να με θεραπεύσει, θα σε έρθει να με θεραπεύσει. Μα δεν μπορεί ο Θεός να σε θεραπεύσει έτσι. Πρέπει να γίνει συνεργός με τον Θεό. Να πεις Κύριε πιστεύω ότι είναι αυτό και για μένα. Πάρα πολλοί λένε, αν ο Θεός θέλει να μου δώσει το Άγιο Πνεύμα, ας μου το δώσει. Δεν μπορεί να σου το δώσει ο Θεός. Αν και εσύ δεν πεις, ναι Κύριε, θέλω και εγώ το Άγιο Πνεύμα. Γίνομαι συνεργός. Τι σημαίνει πιστεύω, συνεργάζομαι για να μπορεί ο Θεός να κάνει αυτό που έχει. Δεν είναι θέμα Θεού, είναι δικό μας θέμα, γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας κάνει τι να πιστεύουμε σωστά. Πάρα πολλοί άνθρωποι διδαχθήκαν ότι ο Θεός είναι ένα σύμβολο. Είναι μια φωτογραφία. Και μείναν σε αυτό. Όταν όμως διδαχθείς ότι ο Θεός είναι μια ύπαρξη, ο πατέρας σου, είναι πνεύμα, μπορεί να σε ακούσει, μπορεί να εργαστεί, γιατί σε κάθε εποχή αυτό κάνει ο Θεός, εργάζεται, τότε η πίστη σου αυτό θα πιστέψει. Και αφού το πιστεύει η πίστη, θα το λάβεις από τον Θεό. Γι' αυτό λέει και στην Εβραίους το 11 κεφάλαιο. Χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευχαριστήσουμε τον Θεό. Και τι σημαίνει πίστη, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Θεός. Γι' αυτό στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε μια μεγάλη κιβωτό που την κρατάγανε κάποιοι Ισραηλίτες. Και αυτή η κιβωτό ήταν μπροστά στο λαό Ισραήλ. Ήταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι Ισραηλίτες, 2,5. Και μπροστά από τον Ισραήλ πήγαινε η κιβωτό της Διαθήκης που ήταν ο νόμος του Θεού. Και από πίσω Ισραήλ. Τι σημαίνει πίστη, μπροστά πηγαίνει το Ευαγγέλιο και εμείς συμφωνούμε. Και λέμε ο Θεός είναι ο ίδιος, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει ο Θεός, δεν είναι προσωπολίτης. Όπως ήταν είναι, δεν μπορεί να αλλάξει. Και τότε πιστεύουμε σωστά. Και όταν πιστεύεις σωστά, αργά ή γρήγορα, θα δεις την χάρη του Θεού πραγματικά, γιατί ο Θεός δηλώνει κάτι, δεν είναι προσωπολήφτης. Αν άκουγε τους προφήτες, ακούει και τους ανθρώπους σήμερα. Αν άκουγε τους αποστόλους, ακούει και σήμερα. Είναι θέμα σωστής κατανόησης. Δεν αλλάζει ο Θεός, είναι θέμα τι πιστεύω. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο μας μηθαίνει να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Έχει το χρόνο του, έχει τη σειρά του, έχει την τάξη του και εμείς απλά το δεχόμαστε και έτσι μπορεί ο Θεός να εργαστεί απλά στη ζωή μας στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι γιατί οι άνθρωποι πιστεύουν λάθος, γιατί αυτά μάθανε. Πάρα πολλές ομάδες σου λένε, ναι, ο Θεός υπάρχει αλλά δεν ασχολείται με σήμερα. Οτιδήποτε έχεις ανάγκη πρώτα πηγαίνεις στο Θεό. Αν θέλω έναν γιατρό, ο Θεός χρησιμοποιεί γιατρούς. Πρώτα πάω στον Θεό και ο Θεός φέρνει το γιατρό. Αν χρειάζομαι κάτι άλλο, πρώτα πάω στον Θεό και ο Θεός θα φέρει αυτό που έχω ανάγκη. Πρώτα στρεφόμαστε στον Θεό και ο Θεός κινεί τα πάντα γιατί αυτό του αρέσει του Θεού. Είναι Θεός ζηλότυπος. Διαφορετικά κάνουμε όλα τα άλλα πράγματα είδωλα, στηρίγματα. Και κανένα είδωλο δεν μπορεί να αρέσει στον Θεό. Πάνω απ' όλα είναι ο Κύριος και εμείς πιστεύουμε σωστά. Ο Θεός και ακούει και συγχωρεί και θεραπεύει και προμηθεύει και έχει σχέδιο και έχει την ώρα του και στέλνει το Άγιο Πνεύμα και κάνει το έργο του πραγματικά έτσι απλά στη ζωή μας στο όνομα του Ιησού. Γιατί ο Θεός είναι καλός Θεός. Δεν μπορεί να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάξει ο Θεός γιατί είναι ένα αιώνιο πνεύμα που μένει στον αιώνα και μας δίνει ιδιαίτερη χάρη για να πιστεύουμε απλά. Και όταν λες Ιησούς αγαπάω είναι σαν να λες Ελ Σαντάι, Τζεχόβα Κύριε, Αδονάι, Παντοκράτορα, πολεμιστή, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβεις όλα αυτά, τα λες Ιησούς τα καλή σώμα. Γιατί μέσα στον Ιησού είναι όλο το πλήρωμα της θεότητας. Και αρχίζει το Άγιο Πνεύμα και εργάζεται πάνω σου και σε βοηθάει να καταλάβεις πρακτικά το Θεό στη ζωή σου. Γιατί ο Θεός είναι πρακτικό όνομα.
Αν δεν έχουμε πρακτική σχέση με τον Θεό, δεν γίνεται τίποτα. Η πρακτική σχέση του αρέσει του Θεού να εργάζεται απλά στη ζωή μας. Και θα καταλάβω κάτι, ο Θεός δεν είναι προσωπολήφτης. Με το κάθε παιδί του έχει το χρόνο του, τη σειρά του, η χάρη του είναι πιο μεγάλη από κάθε αμαρτία, από κάθε λάθος. Μπορεί να γιατρέψει τα πάντα, μπορεί να δώσει ζωή στα πάντα, αρκεί με σεβασμό να τον ακολουθούμε και να τον αγαπάμε, απλά στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν είναι το να κολλήσουμε στη μια ιδιότητα του Θεού. Στον Μωυσή του είπε: Εγώ είμαι ο Ιεχωβά ο Κύριος. Στον Αβραάμ του λέγουμε Παντοκράτορας. Εκεί είπε κάτι, δηλαδή ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του για να μας πει ποιος είναι. Αλλά στη Νέα Διαθήκη αυτό που μας ενώνει με τον Θεό, δεν αν ξέρεις εσύ ότι λέγεται Ιεχωβά ή λέγεται Παντοκράτορας. Αυτό που σε ενώνει στη Νέα Διαθήκη με τον Θεό είναι ο Ιησούς Χριστός, τίποτα άλλο. Όταν εγώ ριζώσω στον Ιησού, τότε με ενώνει με τον ίδιο τον Θεό. Ο Χριστός είναι η σχέση με τον ουρανό. Το αίμα του Ιησού είναι η κοινωνία με τον Θεό. Το αίμα του Ιησού είναι η διαθήκη με τον Θεό. Και όταν ξέρεις τον Χριστό, ξέρεις τα πάντα. Ευχαριστούμε. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η οδός. Και πώς είναι για να πας Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει εθνική οδό. Και καθώς παίρνεις την εθνική οδό, υπάρχουν πολλά μονοπάτια. Όλα αυτά τα μονοπάτια οδηγούν με την εθνική οδό, συνδέονται. Όταν εσύ ξέρεις τον δρόμο του Θεού που είναι ο Χριστός, όλες οι ευλογίες και τα προνόμια του είναι συνδεδεμένα με την αρχική οδό του Θεού που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και καθώς κρατάς τον Χριστό, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα με τον Χριστό. Και βρίσκεις ιδιαίτερη χάρη στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό λέμε ότι ο Κύριος ανέστησε τον Χριστό για να έχουμε ανάσταση πνευματική στη ζωή μας. Και όπως η νεκρή ράπτος βλάστησε, αρχίζει και βλαστάνει ο άνθρωπος. Κατανοεί την ύπαρξη του Θεού. Κατανοεί τη σχέση με τον Θεό και έχει μια πολύ όμορφη, γλυκιά σχέση με τον Θεό. Όπως μας δίδαξε ο Χριστός. Πατέρα που είσαι στους ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου, ας έρθει η βασιλεία σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη ζωή μας, την προμήθεια δώσε μας Κύριε, συγχώρεσέ μας από τις αμαρτίες. Δηλαδή αυτό μας δίδαξε ο Χριστός, να έχουμε μια οικία σχέση με τον Πατέρα. Όμορφη σχέση, να τα λέμε όλα σε εκείνο και να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη αληθινά από τον Θεό στη ζωή μας. Και σας λέω ότι η προσευχή είναι το μεγάλο όπλο στη ζωή μας. Οι θρησκείες σήμερα δεν μαθαίνουν τον κόσμο να μιλάει στον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος δεν μιλάει στον Θεό, πεθαίνει πνευματικά. Ο Θεός θέλει να ακούει τη φωνή μας, γιατί του αρέσει. Ο Θεός έχει αυτιά. Ο Θεός έχει καρδιά. Ο Θεός έχει χαρακτήρα. Ο Θεός έχει απόφαση. Δεν είναι κάτι νεκρό ο Θεός. Αν εμείς που είμαστε παιδιά του έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία, σκεφτείτε αυτός τι έχει. Γιατί όταν το δούμε σωστά, μπορούμε να έχουμε μια πνευματική σχέση με τον Θεό. Για ποιο λόγο ο Θεός σήμερα να μην απαντάει, δηλαδή άλλαξε. Μπορεί να αλλάξει ο Θεός. Δεν μπορεί να αλλάξει. Ίσα που εμείς είμαστε σε μεγαλύτερο προνόμιο από τον Αβραάμ. Γιατί έχουμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Είμαστε σε μεγαλύτερο προνόμιο από τους προφήτες. Γιατί έχουμε το αίμα του Ιησού σήμερα στη ζωή μας. Το έχουμε εμείς. Δεν άλλαξε ο Θεός. Εμείς πρέπει να βάλουμε την πίστη μας στον Θεό και να πιστεύουμε σωστά. Όταν ο Θεός δεν απαντάει, δεν ενεργεί, πιστεύω στραβά. Γιατί έτσι με μάθανε. Έτσι το πίστεψαν. Και χωρίς να το καταλάβω, σταματάω τον Θεό. Γι' αυτό εμείς πιστεύουμε στον Θεό ότι έχει το θαύμα του, έχει την ώρα του, έχει την αλήθεια του, έχει το σχέδιο του, γιατί αγαπάμε τον Κύριο τον Θεό. Και έχουμε ιδιαίτερη χάρη στο όνομα του Ιησού. Ευχαριστούμε. Να κρατήσουμε αυτό το λόγο και να το βάλουμε καλά στην καρδιά μας. Δεν αλλάζει αυτό. Είναι τι πιστεύουμε. Και τι είναι αυτό που πιστεύεις, είναι αυτό που έχεις διδαχθεί. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι ένα ωραίο σχολείο να μάθουμε τα σχέδια των Θεών. Τον 30, όσο ζω, θα σου δίνω, το ξέρω.